να αφήσουν τα υπονοούμενα και να ενημερώσουν τους πολίτες για το ζήτημα της Ροδόπης και να μην διχάζουν τον ελληνικό λαό, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κλείνοντας την επίσκεψή του χθες το βράδυ σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Εκλογικά για τέτοια ευαίσθητα ζητήματα. Και τι το κάνει ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα τώρα. Τι υπηρετούν. Ας αφήσουν τα υπονοούμενα και ο ένας και ο άλλος μία εβδομάδα πριν τις εθνικές εκλογές και να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό. Απευθύνοντας χαιρετισμό στη διάρκεια εγγενείων των γραφείων της τοπικής οργάνωσης Μηνώα Παιδιάδος, ο Νίκος Ανδρουλάκης αποκάλεσε ντροπή και λόγω της δεξιάς του 50 και του 60 τα όσα είπαν τώρα Μπακογιάννη και Άκης Κέρτσος για τη Ροδόπη, ενώ ζήτησε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δημόσια να δηλώσουν ότι στηρίζουν τη συνθήκη της Λοζάνης. Ντροπή στην κυρία Μπακογιάννη και στον κύριο Σκέρτσο, που μίλησα με το λόγο του 50 και του 60 της παλιάς δεξιάς σε ένα μέρος, σε ένα χωριό της Ελλάδας, στη Ροδόπη. Αλλά για την άλλη, πρέπει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν μια δημόσια δήλωση ότι σέβονται τη συνθήκη της Λοζάνης όπως πρέπει να τη σέβεται κάθε Έλληνας βουλευτής, Έλληνας ή μουσουλμάνος. Ο πρόεδρος του Πασό Κινάλ, με φόντο το σεισμό στο Αρκαλοχώρι και το πώς είναι η κατάσταση 20 μήνες μετά, καυτηρίασε ότι τον τόπο τον κυβερνά η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πού είναι το επιτελικό κράτος? Ακόμη σαν αποτέλεσμα είναι οι συμπολίτες μας. Αυτή είναι η ευαισθησία. Αυτές είναι οι προτεραιότητες. Και δεν σημαίνει μόνο εδώ και σε άλλα μέρη της χώρας. Το ότι πολύ απλά δεν υπάρχει επιτελικό κράτος. Είναι μία παρέα η οποία προσπαθεί να διοικήσει τη χώρα πέρα από τα όρια και της Νέας Δημοκρατίας. Η παρέα του κύριου Μητσοτάκη. Αυτό είναι ο συγκεντρωτισμός εις βάρος κάθε κουλτούρας συλλογικής διακυβέρνησης της χώρας. Γι' αυτό περιφρονεί και τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, γι' αυτό μόνοι τους σχεδιάζουν, μόνοι τους υλοποιούν προς τα συμφέροντα των λίγων, γιατί αυτούς υπηρετούν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον οποίο υποδέχθηκε πλήθος πολιτών με συνθήματα και χειροκροτήματα, ζήτησε την ενίσχυση του Πασόκ στις κάλπες της Κυριακής, συνδέοντας την Κρήτη με την ιστορία της παράταξης. Και της προοπτικής, της ελπίδας του ελληνικού λαού, το πολιτικό χρώμα που ταιριάζει, που δεν είναι άλλο από το πράσινο. Και αν για λίγο βάμπτει και βλέπει, είναι γιατί πριν από την Ανατολή υπάρχει το σκοτάδι.